Επίσης. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Βρίσκεται στο Μεσολόγγι και καλησπέρα κύριε Τσούκαλη. Καλησπέρα. Τι έχω επιστρέψει. Χτες έφυγα, επέστρεψα χαράματα. Α, έχετε γυρίσει μόλις. Πήγα να δω τους συνεργάτες μου και κάποιο πληροφοριοδότη. Για πείτε μου τώρα, τι νεότερα έχουμε. Είναι αλήθεια ότι είπε ο Κρεοπόλης, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για την εξαφάνιση ενός νέου 31 ετών, για τον οποίο πλέον εικάσετε, για να μην πω εικάσετε με τα βεβαιότητος, ότι είναι θύμα δολοφονίας και ότι κάποιος έριξε το πτώμα του, αυτός που βρίσκεται στο κάδρο πιθανώς, σε έναν βαλτώδη τόπο. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά αρδευτικά βλάκια και βαλτώδης τόποι, όπου ο βάλτος σε ρουφάει προς τα μέσα. Τι εικόνα έχετε, κύριε Τσούκαλη? Θα έλεγα ότι είναι από τις πιο δύσκολες περιοχές γεωλογικά το Λακαρνανία, οπότε πραγματικά ισχύει αυτό, ειδικά αν τον έχει βάλει κάπου σε βάλτο. Καταρχάς πρέπει να πω, μιλήσαμε χτες και νομίζω ότι όσο περνάνε οι μέρες επιβεβαιώνουμε αυτό που είπα από την αρχή, ότι είναι μια υπόθεση η οποία φωνάζει εκοφαντικά και ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια. Χτες κιόλας, μετά από ένα βούλευμα, αποδεικνύεται ότι το βράδυ, το επίμαχο βράδυ της 4ης Ιανουαρίου που εξαφανίζεται ο Μπάμπης, δεν έκανε τηλέφωνο ο Μπάμπης στον Κρεοπόλη, αλλά ο Κρεοπόλης στον Μπάμπη. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί αναδεικνύει τα ψέματα τα οποία λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Υπάρχει και ένα τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση, με το οποίο τηλεφωνείται ο Κρεοπόλης πριν και μετά. Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν η περιραίωσα ατμόσφαιρα ότι ο Κρεοπόλης σε ό,τι έγινε δεν ήταν μόνος του. Επομένως, να αναμένουμε ότι θα υπάρξει και άλλο πρόσωπο, ενδεχομένως και άλλα πρόσωπα. Όχι ένα, να είναι δύο τα πρόσωπα. Και άλλα πρόσωπα λέτε. Και να είναι και δεύτερο το αυτοκίνητο, διότι το αυτοκίνητο του Κρεοπόλη έχει ελεγχθεί από τα εγκληματολογικά. Δεν υπάρχει τίποτα εκτός από το DNA στη θέση του συνοδηγού που κάθισε ο Μπάμπης και μεταφέρθηκε στο σημείο εκείνο ή οπουδήποτε αλλού. Επομένως, ό,τι έγινε πρέπει να έγινε με κάποιο άλλο αυτοκίνητο. Και εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι αν αποδειχθεί ότι υπάρχει και άλλο αυτοκίνητο και άλλοι γύρω από την εξαφάνιση του Μπάμπη εκτός από τον Κρεοπόλη, τότε μη μας φανεί παράξενο και εφόσον αποδειχθεί η εγκληματική ενέργεια να μην είναι στην περιοχή εκεί που γίνονται οι έρευνες, οι οποίες σωστά γίνονται, γιατί εκεί σταματάει το σήμα του τηλεφώνου του Μπάμπη. Εκεί είναι οι τελευταίες επαφές και βόλτες που κάνει ο Κρεοπόλης, αλλά μπορεί να έχει σχέση και με την μετάβασή του την άλλη μέρα στην ορεινή ναυπακτία. Μιλάμε για μια διαδρομή 2,5 ώρες που, όπως μου έλεγαν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν την περιοχή, υπάρχουν γκρεμοί που δεν τολμάς ούτε καν να κοιτάξεις και χαράδρες. Μάλιστα. Τώρα, τι πιστεύω εγώ. Ναι. Σε άμεση επαφή με τον κύριο Δημόπουλο, το νομικό που έχει προσλάβει η οικογένεια, ναι, από τις πρώτες, ναι, μέρες, έχουμε δρομολογήσει κάποιες κινήσεις να γίνει μια μήνυση από τους γονείς και από τις αδερφές, μάλλον από τις αδερφές και από τη, ναι, μητέρα, ναι, ναι, του, ναι, Μπάμπη, ναι, για ψευδή καταμήνυση. Αλλά θα πρέπει να σας πω και το εξής. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες έρχονται συλλήψεις. Να, είστε σαφείς. Λέτε λοιπόν ότι έρχονται συλλήψεις, ότι βγαίνουν εντάλματα. Έτσι ακριβώς. Άρα χτίζεται μία κατηγορία και αναδεικνύονται αποχρώσεις ενδείξεις περί ενοχής. Είστε σαφείς, κύριε Τσούκαλη. Πρέπει να πούμε, γιατί πολλοί, είστε... κύριε Παναγιωτόπουλε, έχουν και την αίσθηση ότι όταν δεν υπάρχει σωρός, ότι δεν μπορεί να γνωρίζεται σαν έγκριτος νομικός, ότι δεν ισχύει αυτό. Έτσι, όπως το λέτε. Έχουμε την υπόθεση του Άλεξ, έχουμε την υπόθεση, έτσι, του Ριζάη κτλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.